Hello, hello. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Βρισκόμαστε στη λίμνη Σκρά στο Κιλκίς και θα την εξερευνήσουμε μαζί. Έχω ξανάρθει, είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά αυτή τη φορά θα βγάλουμε λήψεις, θα κάνουμε βιντεάκι, θα το δείτε κι εσείς και εύχομαι να σας αρέσει. Let's go! Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλά είμαστε. Καλημέρα. Σαλονίκη. Ναι, ναι. Τότε το δύσκολο σε αυτό το... σε αυτή την τοποθεσία, ότι πρέπει να κατέβεις πάρα πολύ κάτω και να ανέβεις μετά όλη αυτή τη διαδρομή. Λοιπόν, και αφού περπατήσαμε, κατεβήκαμε γύρω στα... είναι καμιά 150 σκαλοπάτια. Ναι. Το ανέβασμα θα είναι δύσκολο. Αρχίζουν και ακούνε τα νερά. Ωραία, πάμε να δούμε από εδώ. Λοιπόν, το μέρος είναι πανέμορφο, αλλά πείτε μου τώρα εγώ, ο street φωτογράφος, πώς να βγάλω landscape. Σε αυτά είναι δικός ο Στέφανος, ο φίλος μου. Και landscape, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ μορφιά. Για να προσπαθήσουμε. Θα είστε λίγο διαλλακτικοί μαζί μου. Δεν το έχω με τα landscape. Τα θαυμάζω όμως. Λοιπόν, Στέφανε, να είσαι όχι τόσο αυστηρός μαζί μου. Αλλά την ψυχή την έβαλα, είδες, κάτω που κατεβεί. Καλημέρα μου. Ναι. Εδώ πέρα. Για πάμε. Νομίζω είχαμε ξανά έρθει από εδώ. Πάτα μόνο σταθερά. Πω πω. Δεν λέγεται τζάμπα γαλάζια λίμνη. Και εσύ από εκεί εμένα, Πω, πω. Παιδιά, δείτε εδώ ομορφιά. Δείτε εδώ ομορφιά. Απίστευτο. Δεν λέγεται τζάμπα γαλάζια λίμνη. Κοιτάξτε τα νερά πόσο καθαρά είναι. Ναι, μείνε εκεί. Στέφανε, δες εδώ ρε φίλε, δες εδώ, για σένα είναι εδώ, Να έρθεις εδώ με το τρυπόδιο και να βγάζεις, γιατί εγώ τα βάζω όλο στο χέρι. Δες εδώ. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Μπράβο, θηρίο, μπράβο. Γύρνα και απόλαυσε τη θέα εδώ πέρα. Ή κάτσε έτσι όπως είσαι και απόλαυσε την. Έτσι, μπράβο. Έτσι, εκεί. Εκεί. Ξέρεις τι, το κεφάλι σου μέτωπο προς τα εκεί. Εκεί, ναι. Τέλεια. Τέλεια, μείνε εκεί. Βάλτα.
ναι. Πω, πω. Κοίτα εδώ. Έλα από εδώ μέσα να δεις. Δες. Ω, τι ωραίο. Ναι. Πανέμορφο. Έλα κατέβα να δεις. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Πάει το παγκάκι. Ένα παγκάκι είχε εδώ πέρα, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία φωτογραφίες εδώ. Διαλύθηκε. Αν τραβήξω τον καταράκτη λίγο. Τέλειο, ε! Ε! Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το μέρος. Είναι γαλάζια λίμνη, όντως, παιδιά, είναι πεντακάθαρο το νερό, αλλά είναι παγωμένο. Ο μήνας είναι Μάιος, τέλη Μαΐου. Παγωμένο, παιδιά, είναι σαν να είναι Δεκέμβριος. Τοποθεσία είναι μαγική, πράσινο παντού, δροσιά. Είναι λίγο δύσβατο για να κατέβεις αρκετά σκαλοπάτια και να τα ανέβεις μετά. Το σκέφτομαι ακόμα, δεν έχουμε ανέβει πάνω. Όμως είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, μια μισή ώρα, λίγο στροφές, δύσκολος δρόμος, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο δηλαδή, να έρθεις σε αυτή την τοποθεσία και να την προσέξεις φυσικά, να είναι πεντακάθαρα όσα θα βρωμήσεις, γιατί είναι, αξίζει τον κόπο ρε παιδιά, είναι πανέμορφο, εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας αρέσουν τα επεισόδια, κάντε και μια εγγραφή, ενεργοποιήστε και το καμπανάκι να σας έρθει η επισήμαση. Θα σας δώσω το επόμενο επεισόδιο. Τα λέμε, αρχίζουν τα ταξίδια. Let's go! Όπα, 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 περιμένετε. Λοιπόν, σημαντικό, για τον δρόμο προς το ΣΚΡΑ έχει πάρα πολλές χελώνες που περνάνε το δρόμο. Σταματήστε, please, και βάλτε τις απέναντι. Δεν το ξέρουνε, φοβούνται, μπορούμε εμείς να τις βοηθήσουμε. Δείτε και τα επόμενα βίντεο και θα καταλάβετε. Λοιπόν παιδιά, στο δρόμο για το ΣΚΡΑ σώστε τις χελώνες. Πάρα πολλές χελώνες. Έλα χελωνίτσα, καλό δρόμο. Προσοχή στις χελώνες παιδιά, για το δρόμο για το ΣΚΡΑ. Λοιπόν, χαμός παιδιά. Δεύτερη χελώνα στο καπάκι. Σώστε τις παιδιά στο δρόμο για το ΣΚΡΑ. Πραγματικά βάλτε τις στην άκρη.
Εντάξει, είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές.